Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρουσίασή μου, που γίνεται στα πλαίσια του IT Pro Dev Connection 2020. Να πω ειλικρινά ότι χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να μιλήσω σε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση και να συνδεθώ με τους επαγγελματίες του χώρου. Ελπίζω και εσείς να απολαμβάνετε αυτή τη διοργάνωση και να πω ένα ευχαριστώ στους σπόνσορες και σε όλα τα άτομα που έχουν δουλέψει τόσο σε αυτούς που φαίνονται, όσο και σε αυτούς που δεν φαίνονται και έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, εθελοντικά μάλιστα. Σε αυτή την παρουσίαση θα κάνουμε ένα introduction, ώστε να κατανοήσουμε τι είναι το SQL Azure. Πρώτα να πούμε δύο λόγια για μένα. Εγώ είμαι ο Σταύρος Μαρκόπουλος, είμαι 23 χρονών και σπουδάζω πληροφορική στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ταυτόχρονα, είμαι ένα ενεργό μέλος των Microsoft Learn Ambassadors, όπου είμαστε ένα community με 11 παρουσιάσεις σε αυτό το event. Θα έχετε δει και άλλα παιδιά από αυτό το community. Αυτό που κάνουμε είναι ότι καταρχάς μαθαίνουμε, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε μετά στον τομέα της επιχειρήσεις και να έχουμε μία γνώση, ας πούμε, για το cloud. Δηλαδή, έχουμε κάποια credits στο cloud, στο Azure, και έχοντας κάποια credits και παίζοντας με το cloud στις μέρες μας, πιστεύω είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης, είμαι Database Administrator Trainee στην Intralot. Κάνω την πρακτική μου για να πάρω και το πτυχίο μου από το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο LinkedIn, αν ψάξετε Σταύρος Μαρκόπουλος. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ατζέντα. Τι θα δούμε σήμερα? Όπως είπαμε και πριν, θα εξηγήσουμε τι είναι το SQL Azure. Καταρχάς, πώς μπορεί κάποιος να κάνει deploy και τι deployment options έχει. Πόσο θα κοστίσει, έτσι. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει αυτές οι υπηρεσίες που θα δούμε στη συνέχεια, πόσο θα του κοστίσουν και τι service tiers υπάρχουν. Τώρα, το πόσο θα του κοστίσει εξαρτάται από το τι θέλει να αγοράσει, έτσι. Δηλαδή, ποιες είναι οι απαιτήσεις του, αυτές θα είναι και οι τιμές. Και θα δούμε και τα service tiers τα διαφορετικά. Και μετά θα κάνουμε ένα demo. Βέβαια, το demo θα είναι πάρα πολύ απλό. Θα φτιάξουμε μια database στο Azure, μια SQL database, και θα κάνουμε κάποια απλά creation σε tables και insertions. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το SQL Azure? Όταν μιλάμε για SQL Azure, αναφερόμαστε σε αυτά τα τρία διαφορετικά deployment options. Είναι το database, το managed instance και το virtual machine. Οι δύο πρώτες επιλογές, το database και το managed instance, αποτελούν ένα platform as a service. Και η τρίτη επιλογή αποτελεί ένα infrastructure as a service. Σχετικά με την επιλογή του infrastructure as a service, δηλαδή το τρίτο, είναι η επιλογή που έχουμε είναι το SQL Virtual Machine. Αυτό σημαίνει ότι ο κλασικός SQL Server που γνωρίζετε και έχετε στο on-premise σας, θα τρέχει σε ένα Azure Virtual Machine. Τώρα θα μου πείτε και γιατί αυτό το Virtual Machine να είναι στο Azure. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και το βάζω και αλλού το Virtual Machine. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Για αρχή θέλω να δούμε τι διαφορά έχει το infrastructure από το platform as a service. Το platform as a service είναι, ας το πούμε, είναι οι δύο επιλογές που έχουμε πάνω και είναι, ας το πούμε, έχουμε ένα επίπεδο αφαίρεσης, ώστε να μην ασχολούμαστε με κάποια πράγματα και με αυτά τα πράγματα να ασχολείται η Microsoft. Δηλαδή, να μην ασχολούμαστε με το λειτουργικό σύστημα, να μην ασχολούμαστε το VM που θα τρέχει και, για παράδειγμα, ο SQL Server, τι δυνατότητες θα έχουμε. Και γι' αυτό έχουμε και τις δύο διαφορετικές πλατφόρμες as a service, το Database και το Managed Instance. Η διαφορά που έχει το Database με το Managed Instance είναι ότι το Database είναι πιο απλό, ενώ το Managed Instance είναι κάτι ενδιάμεσα στο SQL Database και στο SQL Virtual Machine. Έχει βγει πιο πρόσφατα το SQL Managed Instance και
Και το SQL Managed Instance, αυτό που ήθελαν οι πελάτες, τα προνόμια του Platform as a Service, ήθελαν συνδυασμό δηλαδή και Platform as a Service, αλλά θέλανε και SQL Server να κάνουν πάρα πολλά πράγματα στο SQL Server. Λοιπόν, θα τα δούμε πιο αναλυτικά ένα-ένα αυτά τα τρία deployment options. Ήθελα απλά εδώ να σας ξεκαθαρίσω ότι από κάτω προς τα πάνω, ξεκινάμε από κάτω έχουμε πιο πολύ έλεγχο και πάνω έχουμε περισσότερες επιλογές, έτοιμες επιλογές που μας προσφέρει Microsoft. Ας πούμε έχουμε το Hyperscale και το Serverless. Με λίγα κλικ βάζουμε κατευθείαν κάποια instances στο SQL databases. Δηλαδή από κάτω έχουμε πιο πολύ έλεγχο και πάνω έχουμε λιγότερο έλεγχο αλλά έχουμε και περισσότερα προνόμια, δηλαδή περισσότερα benefits από το Azure, γιατί μας επιτρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα εύκολα αλλά και αποδοτικά. Δηλαδή τα εργαλεία που μας παρέχει, θα το δούμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ powerful. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να πω σε αυτό το slide είναι ότι καταρχάς κάτω από το Infrastructure as a Service είναι αυτό που λέμε on-premises. Δηλαδή, ό,τι έχετε στην επιχείρησή σας, οι servers σας, τα μηχανήματα, το Infrastructure as a Service είναι λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, δεν ασχολείστε με το physical τόσο πολύ. Με το πολύ physical, αλλά με το operating system ασχολείστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. SQL Virtual Machine. Αυτό είναι που είδαμε πριν το τρίτο option. Και με αυτό το service έχουμε ολική πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα. Και φυσικά και στον SQL Server. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ακριβώς το ίδιο configuration με αυτό που είπαμε πριν, με το premise. Συνίσταται για applications τα οποία χρειάζονται πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα. Κάτω βλέπουμε αυτά τα features, τα οποία είναι η απάντηση στην ερώτηση που σας έκανα πριν. Δηλαδή, okay, θα βάλω SQL Server, θα βάλω SQL Server σε κάποιο Virtual Machine. Γιατί όμως αυτό το Virtual Machine να είναι στο Azure. Okay. Οπότε, αυτό που μας προσφέρει το Azure, που και σε αυτό μας προσφέρει δηλαδή κάποια benefits, δεν μπορεί, που σας είπα ότι πάνω-πάνω έχουμε τα περισσότερα benefits. Τα benefits είναι ότι έχουμε version support για όλες τις εκδόσεις του SQL Server, δηλαδή μπορούμε να έχουμε τον SQL Server 2008 για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, για τον Windows Server. Και εάν θέλουμε, είναι pre-installed, δηλαδή με το που παίρνουμε το VM, θα έχει πάνω του το SQL Server το version του SQL Server που ζητάμε εμείς. Και με ένα, ας πούμε, RDP connection μπαίνουμε μέσα και σε 10 λεπτά μπαίνουμε στο πόρταλ της Azure, αγοράζουμε Virtual Machine, SQL Virtual Machine, που να έχει μέσα τον Windows Server και σε 5-10 λεπτά έχουμε μπει στον SQL Server. Τον έχει έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε Free Security Updates και Automated Backups, τα Automated Backups optional, αν θέλουμε, αλλά μας δίνει κάποιες τέτοιες ιδιαιτερότητες με την πείρα της Microsoft και την εμπειρία, κάνουν κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς και εμείς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τέτοια πράγματα. Το Managed Distance, αυτό που σας είπα και πριν, φεύγουμε από το Infrastructure as a Service και πάμε στο Platform as a Service. Πλέον δεν έχουμε πρόσβαση στο Operating System. Το Operating System το έχει πάρει πλέον η Microsoft και το διαχειρίζεται. Εμείς διαχειριζόμαστε τώρα τον SQL Server. Τότε θα μου πείτε και γιατί να πάμε στο προηγούμενο, στο VM και να μην έρθουμε εδώ κατευθείαν. Αυτό είναι ένα καινούργιο, όπως σας είπα και πριν, service, το οποίο προσπαθεί να κάνει ένα balance του VM και του database. Έχουμε κάποια features, όπως είναι το CLR και τα υπόλοιπα που γράφω, τα οποία δεν τα έχουμε σε αυτό που δούμε μετά, στο database. Η ιδέα του SQL Managed Instance έχει βγει, δηλαδή, να συνδυάζει πόσο control θέλουμε και πόσα benefits θα παίρνουμε εμείς. Δηλαδή, πόσο θέλουμε να ασχοληθούμε με τον SQL Server και πόσο θα μας αποδώσει αυτό σε εμάς. Λοιπόν, SQL Database.
το SQL Database, που είναι και το τρίτο option, μας επιτρέπει με λίγα clicks να χρησιμοποιήσουμε κάποια cutting edge technologies, όπως είναι το serverless και το hyperscale. Το serverless, θα το δούμε και στη συνέχεια, δηλαδή να σταματάει κάποια στιγμή η βάση και να ξεκινάει αυτόματα, play and pause που λέμε. Το hyperscale, αυτό είναι που διαφημίζει, μισό λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, το hyperscale είναι αυτό που έλεγα ότι διαφημίζει Microsoft, ότι είναι το unlimited storage, δηλαδή και 100 terabyte να θέλετε βάση, την έχετε με ένα κλικ. Τώρα το θέμα είναι ότι, εντάξει, θα μου πεις, θα πληρώσω παραπάνω, θα έχω και παραπάνω γίγα. Το θέμα δεν είναι στο storage, το θέμα είναι στο πώς κάνει κάποιες διαδικασίες, δηλαδή στο backup. Άμα θέλετε να κάνετε backup 100 terabyte, μπορεί να σας πάρει από κάποιες ώρες μέχρι κάποιες μέρες να γίνει το backup. Επομένως, το hyperscale έχει κάποιες λειτουργίες που αυτά τα πράγματα τα κάνει πιο γρήγορα. Machine Learning Services, με ένα κλικ. Power BI, να βλέπετε αμέσως δεδομένα. Δηλαδή, θα σου πει ο άλλος και εμένα τι με νοιάζει. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα application μοντέρνο σήμερα. Σήμερα, να φτιάξω ένα μοντέρνο application και να έχω κάποια γρήγορα, πώς να το πούμε, κάποια services που να μπορώ να τα βάλω μέσα στο database μου, να δω στατιστικά, να δω data, SQL data sync που λέμε, queries performance insights, να τα δω άμεσα, το performance να το δω άμεσα, να μην ψάξω στον SQL server και να κάνω αυτά που κάνουν οι DBA. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το καλύτερο, είπαμε, εξαρτάται πόσο έλεγχο θέλετε και πόσο και τι απαιτείτε. Δηλαδή, απαιτείται από την Microsoft να κάνει τα ελάχιστα και optional. Πάμε σε ένα VM και έχουμε εμείς τον έλεγχο. Άμα θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε migrate με ένα, πώς το λέμε, με ένα ολικό με migration, 100% migration, θα έχουμε εμείς όλο τον έλεγχο, απλά θα μας βλέπει στο Azure η Microsoft θα έχουμε κάποια προνόμια για backups, για security, για versions, αυτά που και θα μπορούμε να βάλουμε και άλλα services πάνω σε αυτά. Τώρα, αν θέλουμε απλά ένα modern application να τρέξει μία βάση δεδομένων, πάμε στο πρώτο. Και είπαμε το δεύτερο είναι κάτι ενδιάμεσο, ένα balance. Τώρα, ωραία όλα αυτά, αλλά πόσο θα μας κοστίσει? Καταρχάς πρέπει να δούμε τα δύο διαφορετικά purchasing models. Α, βασικά, επιστρέψτε μου ένα λεπτό να δω το chat. So far, so good. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στο purchasing model. Πόσο θα μας κοστίσουν αυτά τα services? Καταρχάς πρέπει να δούμε τα δύο διαφορετικά purchasing models. Το DTU, δηλαδή το Database Transaction Unit, είναι ένα μοντέλο στο οποίο το λέμε provision, δηλαδή ανάλογα με πόσο έχεις υπολογίσει ότι η βάση δεδομένων σου πόσους πόρους θα χρειαστεί, τόσα θα πληρώσεις. Αλλά αυτό το καθορίζεις από πριν, δηλαδή κάνεις μια μελέτη και βλέπεις ότι, άμα βρείτε και στο σχεδιάγραμμα, αναφέρομαι στο πρώτο, πόσο compute, πόσο storage, δηλαδή πόση RAM, πόσο CPU, πόσο memory, όλα αυτά θα βγάλουν πόσα DTU χρειάζεστε. Τώρα, γιατί DTU, συγγνώμη, υπάρχουν calculators που λένε, ξέρεις κάτι, εσύ χρειάζεσαι 20 DTU, εσύ χρειάζεσαι 10 DTU. Μπορείτε να ψάξετε DTU calculator στο ίντερνετ. Λοιπόν, τι άλλο ξέχασα. Και αυτό το μοντέλο θεωρείται απλό. Δηλαδή, όταν λέμε απλό, με την έννοια του ότι πόσα DTU θέλεις, τόσα παίρνεις, τόσα χρεώνεσαι. Τώρα, στο Vigor Model έρχεται και μας επιτρέπει να κάνουμε scale up και scale down. Θα μου πείτε, και στο άλλο μπορείτε να κάνουμε scale up και scale down, αλλά το scale up και scale down θα γίνει σε μια γραμμή. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι λιγότερα
γρηγότερα DTU, OK. Χρειάζομαι περισσότερα, OK. Στο vCore Model μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητο scale-up και scale-down, δηλαδή να κάνουμε scale-up σε storage ή scale-up σε compute μόνο. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια βάση δεδομένων η οποία, λάθος που λέω βάση δεδομένων, αν έχουμε ένα application το οποίο είναι για reporting και ξέρουμε ότι από ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει καθόλου connections η βάση και δεν κάνει καθόλου λειτουργίες καμία, τότε θα μπορέσουμε να αφήσουμε το storage όσο είναι και το compute να το βάλουμε στο 0, γιατί ξέρουμε ότι δεν θέλουμε compute. Στο vCore model διαλέγουμε ελάχιστο CPU και μέγιστο CPU. Και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε από 1 μέχρι 4. Ενώ στο DTU γίνεται από πριν provision. Θέλω τόσα DTU, χρειάζομαι τόσα DTU, παίρνεις τόσα, πληρώνεις τόσο. Και το vCore είναι πιο καινούριο μοντέλο, το προτείνει η Microsoft και χρησιμοποιείται και σε databases και σε managed instances. Το DTU χρησιμοποιείται μόνο σε databases. Δηλαδή, managed instances δεν έχουμε επιλογή. Οπότε δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Απλά να ξέρετε ότι το DTU είναι ένα απλό μοντέλο, το vCore είναι ένα πιο σύνθετο. Service tiers. Τα service tiers έχουν να κάνουν ανάλογα με ποιο μοντέλο parsing θα διαλέξουμε. Τώρα θα μου πείτε, αν έχουμε managed instance δεν μπορούμε να διαλέξουμε, θα έχουμε μόνο το vCore. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε μια βάση δεδομένων, μπορούμε να πάμε στο DTU και να πάμε ανάλογα με τα πόσα DTU, πόσα θα πληρώσουμε. Και το ανάλογο πόσα DTU που λέω, έχει να κάνει σε ποιο tier είναι, στο basic, στο standard ή στο premium. Στο vCore model έχουμε δύο tiers, το general purpose και το business critical. Και επίσης το hyperscale που συζητήσαμε πριν, αλλά είναι μόνο για βάση δεδομένων, δηλαδή δεν είναι για managed instances. Λοιπόν, μέχρι τώρα όλα εντάξει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, άρα είπαμε ότι το hyperscale το έχουμε μόνο για βάση δεδομένων για να έχουμε πάρα πολύ database storage μέχρι και unlimited. Και πάμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Serverless. Το serverless είπαμε ότι είναι ένα cutting edge technology το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο σε στη βάση δεδομένων. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε και στο σχήμα, μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, ότι στο vCore μοντέλο διαλέγουμε πόσα CPU θα έχουμε, από 1 μέχρι 4 για παράδειγμα, ενώ αν είχαμε κάποιο μοντέλο το οποίο δεν ήταν serverless και ήταν provisioned, θα θέλαμε 2 CPUs μόνιμα. Αλλά από αυτή τη δραστηριότητα που κάνει αυτή η εφαρμογή βλέπετε ότι αλλού θέλει 1, αλλού θέλει 4 και αλλού θέλει 0. Το 0 έχει να κάνει με το ότι του βάζουμε μία ώρα στην οποία αν σε εκείνη την ώρα, αν για μία ώρα για παράδειγμα σε αυτό το window ή σε 2 ώρες, σε 3 ώρες δεν έχεις κανένα connection, δεν έχεις τίποτα στη βάση, cut and push. Από online θα πάει inactive, από inactive post και από post θα πάει στο resume μετά κατευθείαν όταν την ξαναενοχλήσει κάποιος. Είναι ένα service το οποίο μας το παρέχει αυτούσιο το Azure. Λοιπόν, availability και security. Τώρα, όποιο tier και να διαλέξουμε, έχουμε service level agreement με 4 εννιάρια. Τουλάχιστον 4 εννιάρια. Έχουμε και παραπάνω ανάλογα με το πόσο πιο συγκεκριμένα tier θα διαλέξουμε. Όσον αφορά το security, στο Azure μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι τα δεδομένα μας είναι ασφαλή. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε ένα threat protection που αυτό σημαίνει vulnerability assessment. Δηλαδή, άμα κάτι δεν πάει καλά στη βάση μας που έχουμε στο Azure, θα μας χτυπάνε πορτοκαλί notifications, θα μας χτυπάνε διάφορα notifications και θα μας λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο threat για brute force attack εκεί. Ή μπορεί να γίνει ένα login από unfamiliar, από κάποιο, από κάπου που δεν γνωρίζεις, να κάνει κάποιος άλλος login.
να γίνει ένα SQL injection. Και αυτά γίνεται το, το vulnerability assessment και βλέπουμε ποιες απειλές έχουμε, ποια είναι τα vulnerabilities, ποια είναι τα threats, ποια είναι τα πιο σημαντικά, βγάζουν notification. Λοιπόν, το private link μπορούμε να σετάρουμε ένα private endpoint και να κλείσουμε το all public access. Το auditing και το transparent data encryption χρησιμοποιούνται στο το transparent data encryption, οτιδήποτε να κάνετε, όλα τα δεδομένα σας είναι encrypted. Δηλαδή, και να ανησυχείτε για το οτιδήποτε, ότι θα μας δείτε δεδομένα ο τάδε που είναι στην, στο data, έχει πρόσβαση στο data center και βλέπει κάποια πράγματα, είναι encrypted, δεν μπορείτε να ανησυχείτε. Επίσης δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το, επειδή τα δεδομένα σου είναι στο cloud, να στοχεύσει σε ένα. Επίσης, το auditing, μέχρι και ποιος κάνει select και το masking, ποιος κάνει select και τι δεδομένα βλέπει, μπορούν να υπάρχουν κάποια services για security που να τα ελέγχει. Δηλαδή, μπορεί κάποια στήλη να είναι ευαίσθητο email, το κρύβουμε. Αυτά γίνονται εύκολα από το Azure και κάτω-κάτω αυτό που λέει είναι ότι η Microsoft έχει πάρα πολλά compliance certifications, δηλαδή από το ISO 1002 πράγματα που γραπτός ξέρεις ότι αυτό που πληρώνεις είναι secure. Δηλαδή στο data center όσον αφορά θερμοκρασίες, maintenance, τα πάντα, είναι όλα, πώς να το πω, secure. Secure και δεν μπορεί να πάθει κάτι. Το disaster δηλαδή, δεν ξέρουν τι κάνουν στα data centers. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ένα demo, ένα γρήγορο demo, πώς να φτιάξουμε μια DB, database, και να την ανεβάσουμε, να την κάνουμε deploy στα γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε view. Λογικά τώρα βλέπετε το Microsoft Azure. Δύο λεπτά να το επιβεβαιώσω. Λοιπόν, ωραία. Τώρα βλέπετε λοιπόν το site του Microsoft Azure. Τέλεια. Πάμε να δούμε, να γράψουμε Azure SQL. Να δούμε τα services που λέγαμε. Και πάμε να κάνουμε ένα καινούριο. Add. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τα SQL databases, το SQL Managed Instance που βλέπαμε και το SQL Virtual Machine. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα SQL Virtual Machine, μπορούμε να διαλέξουμε ποια έκδοση του SQL Server και σε ποιο OS, σε ποιο Operating System. Για παράδειγμα, άμα θέλουμε, επίσης το free έχει να κάνει και για τα license. Μπορείτε να bring your own license, άμα το έχετε ήδη. Αλλά αν πατήσω αυτό εδώ το κουμπί, θα δημιουργηθεί, και πατήσω create, με 5-6 κλικ θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να συνδεθούμε και να έχουμε κατευθείαν πρόσβαση σε ένα καινούριο VM, σε SQL server έτοιμο, που μπορούμε να κάνουμε χιλιάδιο πράγματα. SQL Managed Instance, η SQL Database, λέω να φτιάξουμε μια database. Λοιπόν, Single Instance και Azure Arc, αυτά δεν τα συζητήσαμε. Elastic Pool, Single Database και Database Server, είναι κατηγορίες του Single Database. Βέβαια, εάν φτιάξουμε Single Database, πατήσουμε στο Single Database, το Elastic Pool μπορούμε να τα αλλάξουμε και μετά, εάν χρειαστούμε κάτι τέτοιο, οπότε γι' αυτό αγνοήστε το. Αυτό που δεν σας είπα πριν είναι ότι από το Managed Instance για τον SQL Server, σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα υποστηρίζει το Managed Instance, που τα υποστηρίζει το SQL Server VM. Και εδώ έχουμε κάποια πράγματα που χάνουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε όλες τις λειτουργικότητες ακριβώς ό,τι θέλουμε, που κάνει ο SQL Server εάν τον είχαμε on-premise, εάν τον είχαμε σε VM, αλλά θα σας δείξω πόσο απλό είναι να κάνουμε ίσως τα ίδια πράγματα ή διαφορετικά με λίγα κλικ. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μια DB, πρέπει να φτιάξουμε ένα όνομα στη database. Εγώ έχω σκεφτεί να... Όχι, έχω σκεφτεί, έχω ετοιμάσει κάποια demo για να, για να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων για τους MSP, για παράδειγμα, για το community μου. Θα το ονομάσω Microsoft Learn Ambassadors DB, κάτω παύλα,
ή χωρίς κάτω παύλες, MLADB 2008, ας πούμε. Λοιπόν, server, πάμε να φτιάξουμε έναν καινούριο server. Αυτός δεν είναι ο SQL server, βασικά είναι ένας λογικός server, ένα logical server, με τον οποίο δεν ασχολούμαστε. Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει θα το κάνει το Azure για μας. Εμείς απλά θα γράψουμε ένα server name, ας πούμε SQRA, και πρέπει να φτιάξουμε έναν S-admin, να το πούμε SA-SAM, και θέλει ένα password, 1, 2, 3. Θα τον βάλουμε αυτό το server κάπου κοντά μας. West Europe. Λοιπόν, τώρα ο server είναι έτοιμος, ok. Έτσι θα συνδεθούμε τώρα στο μηχάνημα, όχι στο μηχάνημα, συγγνώμη, στο database, με αυτόν τον κωδικό που βάλαμε. Λοιπόν, want to use, το Elastic Pool που σας έλεγα και πριν, και από εδώ άμα θέλουμε το βάζουμε, αλλά και, και πιο μετά, οπότε το αφήνουμε. Και πάμε να διαλέξουμε τώρα τι θα πληρώσουμε. Έχουμε General Purpose, Business Critical, και άμα θέλουμε Unlimited, αυτό που σας έλεγα, το Hyperscale, επειδή έχουμε πάρει DB, Database. Και άμα θέλουμε να πάμε σε κάτι provision, το απλό, πάμε στα DTUs, αριστερά. Εγώ λέω να φτιάξουμε ένα basic, το οποίο θα μας κοστίσει 4 ευρώ το μήνα, ή να πάμε σε ένα standard, άντε σε ένα 50 DPUs. Το basic μας δίνει 5 DTUs. Άμα πάμε εμείς 50 και storage, για μας τα 5, τα 10 GB είναι υπέρ αρκετά, είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, πάμε apply. Τώρα, αν πατήσουμε review και create, θα φτιαχτεί. Μπορούμε να σετάρουμε και το networking κτλ, αλλά ας τα έτσι και τα αλλάζουμε μετά, εάν χρειαστούν. Το review τώρα. Στο networking δεν έχουμε βάλει access σε κανέναν. Το πώς θα συνδεθούμε θα το δούμε μετά. Το additional settings είναι ok, tags είναι ok. Λοιπόν, θα μας κοστίσει, λέει, 63 ευρώ το μήνα, αυτό το service που αγοράζουμε. Create. Τώρα αυτό θα πάρει 1-2 λεπτά. Άμα μιλάγαμε για να στείλαμε ένα VM, ένα SQL VM και να το βάζαμε και πώς το λέμε, και SQL Server και να το έχει έτοιμο, pre-installed, θα έκανε 5 φορές παραπάνω. Αυτό πιστεύω σε 1-2 λεπτά θα είναι έτοιμο. Έτοιμο. Λίγο zoom αν γίνεται, γιατί η ποιότητα της εικόνας δεν είναι πολύ καλή. Okay. Λοιπόν, είναι ακόμα σε progress. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει deploy η database μας, έτσι. Τώρα εκεί είναι καλύτερο. Μάλλον πρέπει να αλλάξω τα settings του OBS. Να βάλω λιγότερα FPS και παραπάνω ανάλυση, αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Έκανα λίγο zoom, 125%. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα για το deployment, για να γίνει το... Πώς το λέμε? Για να γίνει deploy η βάση μας. Σε ένα λεπτάκι το πολύ θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, έτοιμο. Your deployment is complete. Τώρα, το μόνο που λείπει είναι να go to resource
και να κάνουμε, να φτιάξουμε κάποια, να πάμε στον Query Editor για παράδειγμα και να φτιάξουμε κάποια, όπα, πρέπει να κάνουμε login. Τώρα, για να κάνουμε login, λογικά δεν θα μας αφήσει, γιατί δεν έχουμε βάλει από network τίποτα. Το πολύ πολύ θα του δώσουμε μία IP. Α, αυτή είναι η IP μου. Την κάνω copy. Set server firewall. Πάμε να βάλουμε ένα firewall εύκολα. Λοιπόν, save, add client IP. Client IP address τάδε. Λοιπόν, OK φαίνεται. Save. Λογικά τώρα θα μας αφήσει να... Success λέει, OK. OK. Πάμε πάλι πίσω. Πώς πάμε τώρα πίσω. Ωραία, είμαστε πάλι στη βάση δεδομένων και πάμε για παράδειγμα στον Query Editor. Πάμε πάλι login. Ωραία, μπήκαμε. Εδώ πέρα βλέπουμε τα tables της βάσης μας, τα οποία είναι άδεια. Λοιπόν, OK, είναι άδεια. Λοιπόν, πάμε για 10 λεπτάκια να κάνουμε 2-3 εντολές έτσι για να βάλουμε λίγα data. Create database, δεν θα κάνουμε, έχουμε database και έχουμε και server, αλλά με τον server δεν ασχολούμαστε. Πάμε να κάνουμε create table, έχω ετοιμάσει 4 table για εμάς. Ελπίζω να φαίνεται, λέει create table τάδε, universities, και έχουμε ένα primary key, όνομα του πανεπιστημίου και ID, τίποτα άλλο. Okay. Τίποτα άκυρο. Primary ID και όνομα του πανεπιστημίου. Run. Έτοιμο το table. Πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα table για τους φοιτητές. Create table ambassadors. Μισό λεπτό. Το έχω έτοιμο. Λέει create table ambassadors. Βάζουμε primary key. Primary key. Μικρό όνομα. Όνομα επίθετο. Λοιπόν, σε ποιο university είναι, δηλαδή θα συνδέσουμε τα δύο university μεταξύ τους. Είναι το foreign key στον άλλον πίνακα δηλαδή. Και έχουμε κάποια Azure credits, δηλαδή αυτός ο φοιτητής πόσα credits έχει για παράδειγμα στο Azure ή πόσο έχει δουλέψει για παράδειγμα και hire date πότε μπήκε αυτός ο φοιτητής στο πρόγραμμα. Πάμε να το επιλέξουμε όλο και να κάνουμε ένα run. Successfully, άμα κάνουμε refresh, τώρα έχουμε δύο tables. Πάμε να βάλουμε το επόμενο table, το οποίο αν θυμάμαι καλά είναι για τα events, δηλαδή πόσα event έχει κάνει ο κάθε φοιτητής. Λοιπόν, create table events, ένα primary key και έχουμε τίτλο, πότε άρχισε το event, πότε τέλειωσε και ένα float, 1%. Για πάμε. Query succeeded, τρίτο table. Λοιπόν, και πάμε και να βάλουμε το ένα table που... Λοιπόν, να τρέξουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα φτιάξαμε ένα table το οποίο έχει... το οποίο συνδέει τους φοιτητές με ποιο ID κάνανε. Δηλαδή, έχει μέσα δύο κλειδιά. Θα τα δούμε συνέχεια. Θα κάνω ένα select μετά από όλα. Λοιπόν... Πάμε τώρα στο... Νομίζω έχω κι άλλο ένα table. Όχι, δεν έχω άλλο table, αυτά τα τέσσερα. Λοιπόν, επομένως έχουμε ambassadors, events, να κάνω και ένα select top 1000 rows. Έτσι εύκολα με ένα click κάνουμε select top 1000 rows. Το γράφει, run. Όχι, δεν έχω κάνει insert, συγγνώμη. Οπότε πάμε να κάνουμε και ένα insert στα γρήγορα, θα μας πάρει πολύ. Το έχω έτοιμο τις εντολές. Επομένως... Πάμε να του πούμε στα universities, βάλε αυτά τα 6 universities. Τώρα πάμε στα ambassadors, βάλε μου, θα του πω αυτούς τους 53 φοιτητές μέσα. Failed. Α. Λοιπόν, βάλε μου αυτούς τους 53 φοιτητές, μπήκανε. Πάμε στο επόμενο. Insert events. Βάζω όλα τα events που έχουν γίνει. Και να γεμίζω και τον τελευταίο πίνακα, events on. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε γενικά τι έχουμε βάλει σε αυτή τη βάση δεδομένων που έχουμε στο Azure, που λέμε SQL Azure, τι κάναμε. Έχουμε ένα table με τους φοιτητές μας
και εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι ο τάδε, στο τάδε πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα έχουμε ένα κωδικό του πανεπιστήμιου. Αυτό το κωδικό θα μπορούσαμε με ένα join πολύ εύκολα να φέρουμε το όνομα του πανεπιστήμιου. Και πόσα Azure credits έχει και πότε έγινε hire, σε ποια ημερομηνία, πότε μπήκε, ας πούμε, στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ας πούμε να κάνουμε καμιά έτσι κάνα δυο queries έτσι, πάνω σε αυτή τη βάση. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλω να αλλάξω αυτήν εδώ πέρα την βάση δεδομένων, το events, και θέλω να προσθέσω μία... Λοιπόν, select, πρέπει να το τρέξουμε κιόλας. Θέλουμε να αλλάξω πάνω σε αυτό το event, να βάλω άλλο ένα column. Θα γράψω alter table τάδε, βάλε αυτό, το budget. Select το ψηλά rows, run, βάλαμε ένα άδειο. Και άμα θέλω τώρα να το γεμίσω αυτό, θα κάνω ένα set για όλα. Δηλαδή θα κάνω ένα update και θα κάνω... Ναι, μπράβο. Update το table αυτό και βάλε όπου budget, βάλε αυτό το νούμερο. Και θέλω να μου πεις με ένα φίλτρο, με ένα where, όταν το ID είναι τάδε. OK, run και τρέχει. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν ήθελα να σας τα δείξω απλά για να σας δείξω πώς γράφουν SQL, ήθελα να σας δείξω πώς ανεβάζουμε την βάση, πώς κάνουμε τι είναι ο Query Editor. Εδώ πέρα κάτω έχει κάποια άλλα εργαλεία που λέει Power Platform. Με ένα Power BI Preview, μπαμ, το πατάτε και μπορεί να σας βγάλει πώς είναι τώρα τα δεδομένα σας, πίνακες και διαγράμματα και ιστορίες. Backup, με ένα κουμπί μπορεί να κάνετε backup στη βάση. Αντί να θέλετε αν είχατε στο SQL VM, να έπρεπε να κάνατε ρέπλικες και να κάνετε κάποια πράγματα μόνοι σας. Auditing, μπορούμε να βάλουμε κάποιο security, για παράδειγμα στους ambassadors, θα μπορούσαμε να κρύψουμε το επώνυμο, να μην φαίνεται κάπως έτσι, είμαι masking, καταλάβατε. Έχουμε monitoring, να βλέπουμε αμέσως με ένα κουμπί πώς είναι το... Τώρα δεν έχουμε βέβαια κάποια... Δεν έχουμε κάνει κάποια tasks, κάποια CPU έτσι έντονα για να ελέγξουμε. Κάποιες άλλες εντολές που είχα ετοιμάσει για να τρέξουμε, είχα να κάνουμε με... Εντάξει, πώς κάνουμε order, να κάνουμε ένα join. Λοιπόν, για να βρω κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε απλό. Αυτό εδώ, κάναμε ας πούμε ένα, λοιπόν, ένα refresh, views, stored procedure, φτιάξαμε ένα stored procedure. Βασικά αφήστε το αυτό, πέρασε και η ώρα, δεν έχει νόημα απλά να γράφουμε SQL. Ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα για views, για triggers, αλλά ξεφεύγουμε από το SQL Azure και πάμε σε SQL Basic. Αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ ήταν πώς κάνουμε εύκολα. Δηλαδή, πόσο, σε 10 λεπτά είχαμε database και έτρεχε. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσατε να κάνετε και σε ένα... VM, και σε ένα VM. Θα μπορούσατε να είχατε βάλει ένα VM και να τρέχει, απλά θα είχαμε παραπάνω ώρα σίγουρα για το deployment, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πιο έτσι administrative, τα οποία αυτό που θέλω να σας μείνει είναι ότι όσο πάμε προς τα αριστερά, θα κάνει αυτόματα αυτές τις διαδικασίες το Azure, για παράδειγμα στο serverless. Τώρα serverless δεν είδαμε σήμερα, αλλά θα μπορούσε η βάση αυτή που έχουμε, να της πούμε, ξέρεις κάτι, θέλω την βάση να την κλείνεις όταν δεν έχεις connections και τέτοια. Επίσης είδαμε ότι στο DTU το μοντέλο που πληρώνουμε είναι provision, το όπως κάναμε τώρα, θα πληρώνουμε 60 ευρώ κάθε μήνα περίπου. Ενώ αν κάναμε κάτι άλλο με managed instance ή ακόμα και με
vCore σε database, θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο πιο πολύ scale, independently, καταλάβατε. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να σας δείξω. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε να μείνω στο group, να κάνουμε μια συζήτηση ή κάποιες απορίες. Ευχαριστώ πάντως για όλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ που ήρθατε.